30.000 διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας για 10 χρόνια προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία που κατέθεσε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάγκρη στη Βουλή. Οι ποινές αυτές αφορούν τους πρατηριούχους που πειράζουν τις αντλίες τους. Οι συνδικαλιστές πρατηριούχοι είναι σύμφωνοι, αρκεί το μέτρο να μην μείνει στα χαρτιά. Και όχι όπως είναι ως την ώρα, που και άλλες φορές έχουν πιάσει συναδέρφους με πειραγμένες αντλίες ή με νοθευμένα καύσιμα και τους πιάνουν από τη μία πόρτα και τους βάζουν και τους βγάζουν από την άλλη. Πρόσφατοι έλεγχοι που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έδειξαν ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν αρκετές πειραγμένες αντλίες. Πιάσανε κάποιο συνάδελφο, έχει πειραγμένες αντλίες, νοθεύει τα καύσιμα, να κλείσει το πρατήριο, να σφραγιστεί και στο σημείο αυτό να μην μπορεί κανένας μα κανένας να ξανακάνει πρατήριο. Και όχι όπως είναι τώρα, πιάσανε κάποιο συνάδελφο, τον ετιμωρήσανε, του βάλανε ένα πρόστιμο, μετά η άδεια αυτή μεταφέρεται, πάει σε ή στην εταιρεία ή δεν ξέρω πού, σε κάποιον άλλο και το μαγαζί αυτό ξανανοίγει με άλλη διεύθυνση, με άλλη επωνυμία, με τα πάντα, με άλλο αφημί. Τα τελευταία χρόνια η οδηγή είναι πολύ παρατηρητική στο τι δείχνει ο δείκτης του ρεζερβουάρ. Είδα ότι είχαν πειράξει τις αντλίες και ενώ άλλη φορά το γέμιζα με τόσα λίτρα, κάποιες φορές πήγαινε πολύ πιο κάτω. Και λέω τι γίνεται. Θετικό το βλέπω. Σωστό. Σωστό. Σας έχει τύχει να δείτε διαφορά στην κατανάλωση? Όχι, δεν μου έχει τύχει ακόμα, γιατί βάζω από συγκεκριμένα βενζινάδικα. Πρέπει να τιμωρούνται αυτοί που το κάνουν. Μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις μεγάλων αποκλήσεων, τις τάξεις άνω του 1,5% για τη βενζίνη και άνω του 3% για το υγραέριο, επιβαλόταν μόνο αφαίρεση της άδειας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Τώρα το διοικητικό πρόστιμο ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ ανά αντλία και αφαιρείται η άδεια με πρόβλεψη απαγόρευσης άσκησης παρόμοιας δραστηριότητας για την επόμενη δεκαετία. Αυτό θα αφορά πλέον τόσο τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο όσο και τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο, ενώ η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται πλέον και στους συγγενείς του πρατηριούχου μέχρι δεύτερου βαθμού. Πρέπει πλέον ο κλάδος μας να ξεκαθαρίσει, πλέον να μείνουν υγιείς πρατηριούχοι, οι οποίοι μοχθούν 16-18 ώρες την ημέρα για να βγάλουν ένα μεροκάματο και να πάνε στο σπίτι τους. Και όχι εκείνοι οι οποίοι είναι αλεξιπτωτιστές στο επάγγελμά μας και να κλέβουν και τους πελάτες και κατ' επέκταση να είναι εις βάρος των υπόλοιπων συναδέρφων. Πολύ σωστό. Γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο να μην έχουμε φράγκο στην τσέπη μας και όταν πάθει μια ζημιά ένα αυτοκίνητο, τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά. Διαφορά στην κατανάλωση έχετε? Τρομερή. Υπάρχουν βενζινάδικα όντως, το οποίο βάζεις τη βενζίνα και μετά από 5 λεπτά είναι σαν να μην έχεις βάλει βενζίνα. Το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Και είναι ο αέρας που βάζουν αέρα που λένε. Πιστεύω ότι είναι πολύ δίκαιο αυτό για να παταχθεί κάπως η φοροδιαφυγή. Τέλος, για την κάλυψη όλης της αλυσίδας της αγοράς προβλέπονται αντίστοιχες κυρώσεις και για τους κατασκευαστές συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.